Οι εικόνες από την πρωτοφανή κακοκαιρία για καιρό θα στοιχιώνουν όσους έζησαν το χθεσινό φαινόμενο από κοντά. Όσα αποτυπώνει το ντρόουν στην περιοχή του Καρτερού σοκάρουν, θυμίζοντας σπίτια φτιαγμένα πάνω σε λίμνες. Η ορμητικότητα του νερού δεν άφησε τίποτα όρθιο. Σαν στιγμή από εφιάλτη θα επιστρέφει και θα ξαναεπιστρέφει η θέα της γυναίκας που πιασμένη από ένα στήλο και πατώντας το πόδι της πάνω στο καπό του αυτοκινήτου προσπαθεί να σωθεί. Λίγο νωρίτερα, όπως μαρτυράει κάτοικος του Καρτερού, η γυναίκα παρασύρθηκε με το όχημά της στο ρέμα και με γενναιότητα κατάφερε να βγει από αυτό, ενώ τα νερά απειλούσαν να την παρασύρουν μέχρι τη θάλασσα. Περαστική ήταν, ναι. Περαστική και την παράσυρε το ρέμα. Μαζί με τα μάξι έπεσε μέσα στο ποταμό. Και πώς γλίτωσε. Πώς γλίτωσε, μπράβο της. Κατάφερε και βγήκε από μέσα, είχε ανοιχτό το τζάμι, το είδα. Και βγήκε μάλλον φαίνεται από το τζάμι και πάτησε πάνω στο αλουνού αυτοκινήτου τον ουρανό και γαντζώθηκε στην Άγκυρα. Και έτσι την είχε αγκαλιά την Άγκυρα. Σαν απομηχανής θεός εμφανίζεται ο διοικητής της Τρίτης ΕΜΑΚ και με σχοινιά καταφέρει να σώσει την νεαρή γυναίκα. Το δύσκολο ήταν η κοπέλα η οποία περίμενε πάνω στο στήλο της ΔΕΗ. Και τα νερά, ορμητικό σήμα από κάτω. Είπε η κοπέλα ευτυχώς περίμενε, είχε δυνάμεις. Τα κατάφερε, έμεινε στο στήλο. Και μετά με δεύτερη τυρολέζα, με δεύτερο αερογέφυρα, από το όχημα του Δήμου πάλι το μεγάλο, φτάσαμε στο στήλο, ένας διασώστης, και καταφέραμε να απεγκλωβίσαμε. Μια άλλη γυναίκα, η Μαρία Κοσμαδάκη, ήταν από τα 27 άτομα που έσωσε η πυροσβεστική. Το όχημα της εξηγεί μετακινούνταν από το νερό και η ίδια ήταν αδύνατο να κάνει οποιοδήποτε χειρισμό για να σωθεί. Κρατώντας την ψυχραιμία της, λέει, όταν είδε την πυροσβεστική κατάλαβε ότι είχε σωθεί. Όμως όταν τώρα σκέφτεται ξανά τι της συνέβη, μάλλον ευχαριστεί το Θεό για την τύχη που είχε μέσα στην ατυχία της. Τάχασα, άρχισε να κουνάει τα μάξι, μου το έπαιρνε, μου πήγε στο αντίθετο ρεύμα. Δεν το περίμενα, δεν ήξερα πώς έγινε. Όταν είδα την πυροσβεστική να έρχεται, ηρέμησα. Λέω εντάξει. Στο πλευρό των πυροσβεστών και αεροπόροι από τη Λέσχη στον Καρτερό. Μάλιστα, ένα από τα βαριά οχήματα που είχαν στη διάθεσή τους επιστρατεύτηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για μια σειρά από επιχειρήσεις διάσωσης που στήθηκαν μέσα σε ελάχιστα λεπτά στην περιοχή του Καρτερού. Δεν έχω ξαναδεί, παιδιά, τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρώτη φορά μεγάλη γυναίκα είμαι, ποτέ μου δεν το δω αυτό το κακό. Επιχείρηση εστίασης στον Καρτερό σήμερα θυμίζει λασπότοπο. Όλος ο εξοπλισμός καταστράφηκε, το κόστος της καταστροφής, όπως λέει ο ιδιοκτήτης, ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ. Είμαστε το 1980 εδώ πέρα. Βρήκαμε ένα αριάκι το οποίο ήταν 1x1, το κάναμε 3x3, γιατί κάθε χρόνο πολλαπλασιάζονται τα νερά της βιομηχανικής περιοχής και η γέφυρα του Little. Χθες είχε 4 μέτρα νερό και κατέβαινε κάτω. Όλο αυτό να γίνει ποταμός, τα νερά δεν φτάνανε. Δεν έφτανε εδώ πέρα για να καλυφτούν. Οπότε οι αρμόδιοι πρέπει να κάνουν κάτι από εκεί πάνω. Γιατί εδώ είμαστε από το 1880 από τον προπάπου μου και πρέπει να φεύγουμε σιγά σιγά με την οτροπία που έχουν. Να μαζέψουν ό,τι μπορούν και να ψαχτούν ακόμη και για άλλα σπίτια για να ζήσουν, εξήγησαν κάτοικοι της περιοχής που σημείωσαν ότι αν αυτή η μπόρα τους έβρισκε νύχτα στα κρεβάτια τους, σίγουρα θα είχαν καταγραφεί και ανθρώπινες απώλειες. Το ένα είναι της κόρης μου και το άλλο είναι του γιού μου. Θα το αφήσει όπως είναι, θα πάει να νοικιάσει άλλο σπίτι. Τσίπα, εδώ δεν θα ξανακάτσει. Γιατί αν γινόταν βράδυ και κοιμόταν τα παιδάκια μέσα. Δεν θέλω να το σκέπτομαι καθόλου. Από τη μανία των καιρικών φαινομένων δεν γλίτωσε ούτε το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννη στον Καρτερό που πλημμύρισε στις λάσπες. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Μέσα σε λίγες ώρες, από χθες, η πυροσβεστική δέχθηκε 250 κλήσεις. Έγιναν 68 απαντλήσεις υδάτων, 13 επιχειρήσεις διάσωσης 27 συνολικά ατόμων, ενώ στη μάχη με τα ορμητικά νερά ρίχτηκαν συνολικά 23 οχήματα και 60 πυροσβέστες. Και σήμερα, 5 κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρούσαν από νωρίς το πρωί σε σπίτια αλλά και επαγγελματικές στέγες, οι οποίες βούλιαξαν, ενώ μέχρι και σήμερα η οργή στην οδοπλαστήρα της Νέας Αλικαρνασσού ξεχυλίζει. Αυτό εδώ συνδέει την Εθνική που πέφτουν τα νερά, οι καταράκτες της Εθνικής, γιατί λέει στην Εθνική δεν πρέπει να μπαίνουν νερά, πρέπει να πνιγούν οι ανθρώποι. Ότι τα έργα που έγιναν για να φεύγουν τα νερά από την Εθνική Οδό έγιναν πρόχειρα και ποτέ δεν δόθηκε η απαραίτητη προσοχή των νησανικάτοικων, που επανέλαβαν ότι τέτοιο σκηνικό είχε επαναληφθεί και το 2010. Έκτοτε όμως, παρά τις δεσμεύσεις και τον εφησυχασμό από τους αρμόδιους, το μοναδικό αποτελεσματικό έργο που έγινε ήταν η τοποθέτηση της ταμπέλας στην είσοδο του δρόμου
που ενημερώνει ότι όταν βρέχει είναι επικίνδυνος ο δρόμος για τη διέλευση των οχημάτων. Εδώ πέρα γίνανε αυτά τα έργα που γίνανε, που βλέπετε, τα σπάσανε, περάσανε τη σωλήνα. Δεν φτιάχτηκε αυτό αμέσως και εμείς πνιγήκαμε. Δηλαδή φτιάχνουμε και χαλάμε.